Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Η Παρασκευή για εσάς είναι αραγός για νέα σχέδια επαγγελματικά και ερωτικά. Αυτά τα σχέδια σας δίνουν την όθηση για νέα ξεκινήματα αλλά και αλλαγές που επιθυμείτε. Δώστε σημασία στα προσωπικά θέλω αλλά και στο φιλικό τομέα που έχει και αυτό στις απαιτήσεις του. Ταύρος. Ταυράκια μου, σήμερα η μέρα είναι καταλυτική για να κατατροπώσετε δύσκολους στόχους. Οι νέες ευκαιρίες στα επαγγελματικά θέλουν ιδιαίτερη προσοχή και σαν ζώδιο της γης που είστε θα βρείτε και τις λύσεις σας. Η μέρα είναι κατάλληλη για τα ερωτικά σας και το Σαββατοκύριακο δικό σας. Δίδυμος. Δίδυμάρες μου, η ημέρα απολογισμού. Χτίσατε πολλά όλη την εβδομάδα, επομένως το Σαββατοκύριακο σας ανήκει για να χαλαρώσετε παρέα με τους αγαπημένους σας αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Μην υπερβάλλετε σήμερα, μιας και οι πλανήτες έχουν άλλα σχέδια για εσάς. Το άγχος φεύγει και η επιτυχία έρχεται. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, σήμερα η ευαισθησία είναι στο ζενίθ. Η Σελήνη και ο Κρόνος έκαναν την καλύτερη δουλειά για εσάς. Προσοχή στα χρηματοοικονομικά όμως σήμερα. Αποφύγετε κάθε είδους υπερβολή. Ο έρωτας σας χαλαρώνει και σας ηρεμεί. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για νέα σχέδια. Λέων, αν και η κούραση έχει υπερβεί την ξεκούραση, πρέπει να βρείτε χρόνο στο να οργανώσετε καλύτερα το προγραμματάκι σας, τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον οικογενειακό. Από εδώ και μπρος νέα σχέδια ευνοούνται και κάθε νέο εγχείρημα θα πάρει σάρκα και οστά την επόμενη όμως εβδομάδα. Παρθένος, παρθενάκια μου, η κούρασή σας αρχίζει σιγά σιγά να φεύγει χάρη στην αισιοδοξία σας αλλά και στη δυναμική σας που σας προσφέρει απλόχερα το σύμπαν. Ο οικογενειακός τομέας φέρνει χαρές, ο φιλικός τομέας τις λύσεις και ο έρωτας μικρές χαρούλες. Πολύ απλά απολαύστε την κάθε στιγμή της ημέρας σας. Και περνάμε στο ζυγό. Ζυγουδάκια μου, σε ένα ροσύννεφο και σε μια στρατόσφαιρα φαντασίας σας βρίσκει η σημερινή ημέρα. Οργανώνοντας τα θέλω και τα πιστεύω σας. Αυτή η δύναμη φέρνει επιτυχία στα επαγγελματικά σας θέματα και από το απόγευμα και μετά στον ερωτικό τομέα. Σήμερα είναι μια μέρα να τα πείτε έξω από τα δόντια, πολύ απλά εκφραστείτε αλλά με ευγένεια. Σκορπιός, πρέπει να διαγράψετε από τη μνήμη σας την ημέρα ετούτη. Κάθε τι τοξικό δηλαδή εννοώ. Αυτό οφείλεται στον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος από εδώ και μπρος σας δίνει μοναδικές στιγμές. Προσοχή όμως στην υγεία σας προς αποφυγήν ιώσεων. Ο ερωτικός τομέας λαμπαδιάζει μέσω Σαββατοκύριακο, αλλά εσείς θα πρέπει να προσέχετε λίγο αυτές τις ενέργειες που δέχεστε από τα τρίτα πρόσωπα. Δεν χρειάζεται άγχος, απλά θα διαγράψετε τα τοξικά από τη μνήμη σας. Και περνάμε στον τοξότη μας. Δύναμη και τόλμη, θάρρος ή αλήθεια, τι διαλέγετε από αυτά παιδάκια μου, φυσικά όλα μαζί. Για άλλη μια φορά το δύσκολο έργο πάνω σας, στα επαγγελματικά μια γλυκιά επιτυχία σας πλησιάζει και ξεκαθαρίσματα παντός τύπου σε ερωτικά φιλία και οικογένεια. Προσοχή όμως στον καυστικό λόγο σας. Και περνάμε στον εγώ καιρό. Η δύναμή σας σήμερα είναι στα ύψη, μιας και το τρέξιμο δεν λείπει στον τομέα της εργασίας. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή όμως και στα οικογενειακά ζητήματα, στα οποία θα πρέπει να πάρετε δραστικές λύσεις. Μην αγχωθείτε, τα σχέδια σας ευωδεύονται και από εδώ και μπρος τα νέα σχέδια που θα σας έρθουν θα σας φέρουν και ιδιαίτερες χαρές. Υδροχός. Οι νέες όψεις των πλανητών φέρνουν και νέες χαρές στην πολύπλοκη ζωή σας. Χαρά και δημιουργία έχουν την τιμητική τους και εσείς πρέπει να εστιάσετε όλη σας την προσοχή στον ερωτικό τομέα, ο οποίος παρότι τις δυσκολίες που πέρασε, σας δίνει μοναδικές στιγμές. Το Σαββατοκύριακο προτιμήστε τη χαλάρωση, ρε παιδιά. Ιχθύες. Ψαρούλια μου, λόγω οικογενειακών προβλημάτων μπορεί να δημιουργηθούν έκτακτοι δρόμοι. Αυτό δεν πρέπει να σας αγχώσει. Αυτή τη φορά πρέπει να σταθείτε στην οικογένεια και να αφήσετε κατά μέρους τα προβλήματα τα ατομικά σας. Καλοί φίλοι σας στηρίζουν, αλλά και ο ερωτικός σας σύντροφος που στέκεται στο πλάι σας. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για να βρείτε τη γαλήνη. Εύχομαι ένα καλό απόγευμα και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.